Λίγο, μισό λεπτό, Μιχάλη μου, να ακούσει και ο κύριος Ζεβίθης δύο λόγια που είπε χθες ο κύριος Χατζηδάκης εδώ στο Sky και στον Αλέξη Παπαχελά, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επίταξης και να μας πει και ο ίδιος τι σκοπεύουμε να κάνουμε σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Για να ακούσουμε. Η εταιρεία Ίστασή έχει προσφύγει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο κήρυξε την απεργία αυτή παράνομη. Όπως σας είπα. Με λύπη βλέπω το σωματείο να θεαρχίζει την πρακτική του αυτή, την ίδια πρακτική, η οποία έχει ήδη κριθεί από το δικαστήριο και θεωρήθηκε παράνομη απεργία. Λοιπόν, δεν θα το ανεχθεί αυτό η κυβέρνηση. Θέλω να είμαι σαφής. Δεν μπορεί... Υπάρχει θέμα επίταξης. Κοιτάξτε, υπάρχει θέμα τήρησης των νόμων. Ακριβώς. Αυτό μπορώ να σας πω τώρα που μιλάμε. Υπάρχει θέμα τήρησης των νόμων. Οι νόμοι θα τηρηθούν. Θέλω να επίταξη υπάρχει. Έλα τον κύριο Βραδίνη με συγχωρείτε γιατί πρέπει να κλείσω πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να πιστεύω ότι τα σωματεία, εκείνα τα οποία αποφάσισαν να απεργούν, έστω και την τελευταία στιγμή θα καταλάβουν ότι η κοινωνία είναι απέναντι και ότι η κυβέρνηση δεν έχει άλλο περιθώριο από το να εφαρμόσει τον νόμο. Κύριε Βραδίνη, θα αφήνει ορθάλιχτο που λένε το θέμα της επίταξης. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να απαντήσω στον κύριο Υπουργό ότι η κοινωνία είναι εναντίον εκείνου. Όχι εναντίον των εργαζομένων. Εκείνοι είναι αυτοί που κοροϊδεύουν το λαό εδώ και τρία χρόνια. Εκείνοι είναι που δεν έχουν κάνει τίποτα να επιστρέψουν τα κλεμμένα λεφτά στα άδεια ταμεία. Εκείνοι είναι που διαλύουν τη μέση οικογένεια. Είμαστε όλοι φτωχοί πλέον. Έχουν εξαθλιώσει το λαό και πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Εσείς πάντως κύριε Ρεβίθη, για να το καταλάβουμε ξανά, το ξαναπούμε, δεν πειράζει η επανάληψη, καλό πράγμα είναι. Βεβαίως, αυτό που ζητάτε βεβαίως, είναι η εξαίρεση βεβαίως. Από το ενιαίο μισθολόγιο. Ζητάμε τη διατήρηση της συλλογικής σύμβασης που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Ναι, η κυβέρνηση όμως έχει προχωρήσει αυτό ένα ζητάμε. Ενιαίο μισθολόγιο για όλο το δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ κτλ. Εσείς ζητάτε να βγείτε από αυτό και να υπογράψετε τις συλλογικές σας συμβάσεις. Εμείς ζητάμε να διατηρήσουμε συλλογικές συμβάσεις, όχι μόνο εμείς, όλοι οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν συλλογικές συμβάσεις. Προτάσεις... Δεν δεχόμαστε για κανένα ναι. Ναι. Δεν δεχόμαστε καμία κοινωνική ομάδα να δουλεύει με το ενίο φτωχολόγιο, γιατί καμία οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει με 756 ευρώ μεικτά. Όλες οι οικογένειες τώρα πια δουλεύει ένας στην οικογένεια. Καμία οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει με 756 ευρώ μεικτά. Ή κανένας. Με βάση το 1,5 εκατομμύριο ή και κανένας. Δηλαδή τι θέλουν να μας κάνουν. Κύριε Ρεβίθη, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Παρακαλώ. Υπόθηκαν και διάφορες προτάσεις. Εχθές ακούσαμε, ας πούμε, μια πρόταση να μην αντιμετωπιστούν όλες οι ειδικότητες με τον ίδιο τρόπο. Ότι είναι διαφορετικό πράγμα. Ο μηχανοδηγός είναι διαφορετικό πράγμα. Ο εργάτης που είναι 50 μέτρα κάτω από τη γη είναι διαφορετικό πράγμα. Ο διοικητικός υπάλληλος κτλ. Εσείς θα το βλέπατε αυτό ή θέλετε μια ενιαία στα αντιμετώπιση για όλους. Εγώ μπορώ να μιλήσω τώρα για το σωματείο, για την πρώην Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας και γενικότερα για την όλη στασή. Ναι. Ακόμα και οι διοικητικές υπηρεσίες είναι εξειδικευμένες γιατί συμβάλλουν στο να προωθηθεί το έργο το συγκοινωνιακό. Δεν υπάρχει ανειδίκευτος μέσα στη στασή. Μάλιστα.